Σοφή, θέλω να μου υποσχεθείς πως δεν θα μας μείνει κουσούρι. Τι εννοείς? Μην το κολλήσουμε τώρα στα καλά καθούμενα και αρχίσουμε να κεντάμε. Η Ειρήνη Κουμαριανού, η γιαγιά Σοφία του Παραπέντε, έφυγε χθες από τη ζωή και η αγαπημένη της φιλενάδα Έφη Παπαθεοδόρου με μάτια βουρκωμένα μιλά για τη γυναίκα στην οποία χρωστάει το ρόλο της Θεοπούλας. Θα σας λείψει? Ναι, βέβαια. Είναι φυσικό, δεν είναι. Είχαμε δέσει τόσο πολύ και χάρη σε αυτή έκανα αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν με ήξερε ο κόσμος, αδιάφορα να ήμουν καλή κακή ηθοποιός. Χάρη στην Ειρήνη, και πάντα του έλεγα: Ειρήνη μου, σε σένα το χρωστά, και μου λέει: Σώπα, Έφη μου, αν δεν ήσουν καλή, δεν θα σε πρότεινα. Τι είναι αυτά, γιατί είστε έτσι? Καλή, σήμερα δεν πες η εφηβική. Θα πάμε στον αγώνα με τη Γεωργία. Μη χειρότερα, Παναγία μου. Πάω κι εγώ μέσα να πάρω τη φωτογραφική μηχανή, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία με τον Ότο. Δεν το περίμενα ότι θα φύγει η Ειρήνη. Έλεγα πιθανώς να φύγω εγώ πρώτη. Γιατί το λέτε αυτό? Ξέρω εγώ, έτσι κάποιο ένστικτο, γιατί όταν αγαπάς κάποιον λες καλύτερα να ζεις αυτός. Θα χρειαστεί να μείνεις για μικρό χρονικό διάστημα σε ένα γυροκομείο. Η Έφη Παπαθεοδόρου, ιδιαίτερα συγκινημένη, κρατώντας μια φωτογραφία από την πρώτη της θεατρική συνεργασία πριν από πολλά χρόνια με την Ειρήνη Κουμαριανού, μας εξηγεί πως προέκυψε το απίθανο δίδυμο γιαγιάς Σοφίας και Θεοπούλας που λάτρεψε το τηλεοπτικό κοινό. Όταν ξεκινούσε το Παραπέντε, με πήρε τηλέφωνο. Και εγώ δεν ήθελα να πάω. Ήταν καλοκαίρι, είχα σπουδαία εμπειρία από την τηλεόραση, δηλαδή κάπου δεν ήθελα. Μου λέει: Έφη μου, είναι ο ρόλος στη ζωή σου. Εντάξει, λέω, Ειρήνη, επειδή το λες εσύ, θα έρθω. Χάπη για την πίεση στις 10 το πρωί. Το χάπη για τα έντερα το βράδυ. Α, δεν το σηκώνω. Όχι, βέβαια. Η Ειρήνη Κουμαριανού εδώ και καιρό νοσηλευόταν στο νοσοκομείο με καρδιολογικά προβλήματα και η Έφη Παπαθεοδόρου ήταν μία από τους πολλούς συναδέλφους που στάθηκαν στο πλευρό της ηθοποιού, ελπίζοντας για το καλύτερο. Συντετριμμένος από το χαμό της τηλεοπτικής γιαγιάς του, ο Γιώργος Καπουτζίδης μίλησε σε πρωινή εκπομπή. Ο λόγος που θέλω, που μιλάω αυτή τη στιγμή, γιατί την απώλεια και το πένθος μου είναι η αλήθεια, θέλω να τα περνάω λίγο στην απομόνωση, είναι γιατί θέλω ο κόσμος να ξέρει πόσο καλός άνθρωπος ήταν, ότι αυτό το οποίο έβλεπε ο κόσμος και αυτό το οποίο φανταζότανε για αυτήν ήταν η πραγματικότητα. Αυτό ήταν και στην αλήθεια. Ναι. Σπύρο, αγόρι μου, πού είσαι? Πες μια καλησπέρα, βρε γιαγιά, πρώτα. Καλησπέρα. Σπύρο, αγόρι μου, πού είσαι? Στο κάμπινγκ. Ακόμα? Τι καιρό κάνει εκεί? Χιονίζει. Δεν τρέπεσε να κοροϊδεύει? Δεν το πιστεύω ότι έφυγε. Ήταν τόσο ζωντανή. Ας πούμε, τη βλέπω έτσι που γελούσε. Κάναμε τα αστεία μας. Κάθε φορά κάνουμε τις πρόβες. Α, τι μου λέει, πάλι να το ξαναπάμε και αυτά. Είναι γνωστός πίνακας του Πικάσο και η Θεοπούλα δεν ξέρω πώς έχει κάνει την τέλεια τη γραφή. Όπως γράφησε και τις προάλλες τη Μόνα Λίζα του Νταβίντσι. Κάπου τα ίδια και τα ζωγράφησε. Στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Αυτά που ακούτε στα μεσημεριανά δεν θα τα λέτε και σε μένα. Η σούπερ γιαγιά του Παραπέντε, η Ειρήνη Κουμαριανού, που χάριζε το γέλιο με τη ζωντάνια και τις τρέλες της, έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στους δικούς της ανθρώπους, στο χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης, αλλά και στον απλό κόσμο που την αγάπησε μέσα από τους ρόλους της.